Υποδεχόμαστε τον κύριο Βασίλη Μιχαλολιάκο, τον οποίο θα πάω να τον συναντήσω. Είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία και είναι πολύ μεγάλη χαρά μας που είναι εδώ σήμερα μαζί μας. Καλά είναι δική μου. Καλώς ήρθατε. Γιατί είμαι μαζί σας και γιατί είμαι στην Κρήτη. Να είστε καλά, καθίστε. Κύριος Βασίλης Μιχαλολιάκος, λοιπόν, ένα από τα κορυφαία και ιστορικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, με πλούσιο βιογραφικό, επιτρέψτε μου να το θέσω έτσι. Γνωρίζουμε πάρα πολλά για το πολιτικό σας παρελθόν. Και θέλω βέβαια να ξεκινήσω, κύριε Μιχαλολιάκο, όπως καταλαβαίνετε, με την ερώτηση την οποία πολλοί σας θέτουν. Έχετε περάσει από την κεντρική πολιτική σκηνή, έχετε διατελέσει δήμαρχος Πειραιά, γνωρίζετε πολύ καλά και τα αυτοδιοικητικά πράγματα, και τώρα το στοίχημα της Ευρωβουλής. Γιατί? Καταρχήν, είμαι ευρωπαϊστής από πεποίθηση και όχι από ανάγκη. Και εξ αρχής και όχι εκ των υστέρων. Περίπου το είπατε ότι είμαι ιδρυτικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, γιατί είμαι ένα από τους τότε εφήβους που ιδρύσαμε την ΟΝΕΔ. Και μετά, επί της αρχηγίας μου, έγινε η Γαλάζια Γενιά, η μεγαλύτερη νεολαία που είχε ποτέ κόμμα στην Ελλάδα. Δώσατε κατά κάποιο τρόπο, αν θέλετε, είστε και ο νονός με κάποιο τρόπο της Δάπνου του Φουκού. Απόλυτα νονός. Έτσι έδωσα το όνομα, μοναδικός. Την ίδρυσα, απόλυτα. Ήμουν αρχηγός της ΟΝΕΔ, ήμουν αντιδήμαρχος Αθηναίων, βουλευτής Πειραιά για 20 χρόνια. Παραιτήθηκα, πρώτα παραιτήθηκα και μετά έγινα δήμαρχος. Υφυπουργός Εθνικής Αμήνης επί κυβερνήσεως Κώστα Καραμαλή. Τώρα αυτές οι ευρωεκλογές είναι η μάχη των μαχών. Δεν το λέω μόνο εγώ, δεν το λέει μόνο ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Για την Ελλάδα. Για την Ευρώπη, για όλη την Ευρώπη και για την Ελλάδα. Για την Ελλάδα ακόμη περισσότερο. Γιατί όλοι θέλουμε μια καλύτερη Ευρώπη και όλοι θέλουμε μια αξιοπρεπέστερη Ελλάδα στην καλύτερη Ευρώπη. Αλλά και για την Ελλάδα. Γιατί αυτή η κυβέρνηση δεν είναι μόνο κακή κυβέρνηση. Αν ήταν μόνο κακή κυβέρνηση, ούτως ή άλλως η θητεία της λύγει. Είναι επικίνδυνη. Κάθε μέρα που παραμένει, βλάπτει. Από τα εθνικά μας θέματα, μέχρι την οικονομία, μέχρι την κοινωνία, μέχρι την ηθική στην πολιτική. Άρα ένα δυνατό, ισχυρό αποτέλεσμα θα υποχρεώσει την κυβέρνηση να φύγει μια ώρα γρηγορότερα. Θα χάσει αυτή την ιδιότυπη και αποθητική κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Mm-hmm. Να σας το πω αμέσως δηλαδή, τι είδους κοινοβουλευτική πλειοψηφία είναι αυτή που έχει σήμερα ο κύριος Τσίπρας και η κυβέρνησή του. Μέχρι τώρα γνωρίζουμε την αυτοδυναμία. Ένα κόμμα κερδίζει τις εκλογές και με τον εκλογικό νόμο έχει αυτοδύναμη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Και νόμιμο και ηθικό. Έχουμε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία της συνεργασίας των κομμάτων. Κανένα κόμμα δεν έχει πλειοψηφία στο κοινοβούλιο. Αθροιζόμενα τα κόμματα αποκτούν. Κοινοβουλευτική πλειοψηφία του 145 συν 1 συν 1 συν 1 μέχρι να φτάσουμε το 151 με αντάλλαγμα υπουργική καρέγκλα ή θέση στο ευρωψηφοδέλτιο ή θέση αλλού, πρώτη φορά έχει κυβέρνηση όχι μόνο στην Ελλάδα, στην Ευρώπη. Mm-hmm. Και αυτό όχι μόνο δεν εμπνέει τη νέα γενιά, όχι μόνο δεν εκπέμπει ήθος, εκπέμπει, είναι ακραία ανήθικο, είναι οριακά νομότυπο και αποθεί τους νέους από την πολιτική, που το ζητούμενο είναι να τους προσελκύσει η πολιτική για να γίνει ξανά υγιής και αποτελεσματική. Άρα θα μπορούσα να σας πω πολλούς λόγους. Δεν είναι όμως και μια αντίφαση αυτή, κύριε Μιχαλολιάκο, από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Τι θέλω να πω. Ψηφίζουμε για την Ευρώπη. Είναι σημαντικό για την Ευρώπη. Αλλά την ίδια ώρα ψηφίστε να στείλουμε ένα μήνυμα στο εσωτερικό για το πόσο κακή κυβέρνηση ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι μια αντίφαση αυτή. Μήπως το διακύβευμα των ευρωεκλογών τελικά θα έπρεπε να είναι αμιγός το τι γίνεται στην ευρωπαϊκή σκηνή μέσα σε αυτήν και Ελλάδα. Ανέκαθεν οι ευρωεκλογές επηρέαζαν και την εσωτερική πολιτική. Ανέκαθεν. Θυμάμαι εγώ, γιατί ήμουν αρχηγός στον ΕΔ τότε το 1984, ο αείμνηστος Ευάγγελος Αβέροφ είχε τεθεί ο ίδιος επικεφαλής στο ευρωψηφοδέλτιο για να δώσει την πολιτική σημασία. Και ο Εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμαλής ήταν έτοιμος να κάνει χρήση του δικαιώματός του να διαλύσει τη Βουλή για να προκηρύξει εκλογές, γιατί τότε είχε το δικαίωμα πρόεδρος Δημοκρατίας, όταν διαπιστώνει δυσαρμονία μεταξύ λαού και Βουλής, να το κάνει. Δεν είναι, και εν πάση περιπτώσει, για να απαντήσω στη δική σας ερώτηση, γιατί υποψήφιος ευρωβουλευτής, γιατί είμαι στέλεχος, όπως είπατε, ιστορικό, και όπου μου πει η πατρίδα μου και η παράταξή μου. Mm-hmm. Θέλω να ενώσω τις δυνάμεις μου, θέλω να ενεργοποιήσω, αυτός ήταν ο βασικός λόγος που μπήκα υποψήφιος. Θέλω να ενεργοποιηθεί εκ νέου, να ενωθεί εκ νέου η γαλάζια γενιά της εποχής μου και να μπει μπροστά στον αγώνα της Νέας Δημοκρατίας. Τότε είμαι σίγουρος ότι η Νέα Δημοκρατία θα γίνει και μεγαλύτερη και καλύτερη. Έχει μήπως μπει στο περιθώριο, ενδεχομένως λέτε, μέχρι τώρα, ή είναι... έχει
απενεργοποιηθεί με κάποιο τρόπο. Ένα μεγάλο ποσοστό ασφαλώς έχει απενεργοποιηθεί, ένα άλλο ποσοστό έχει αποστασιοποιηθεί, ένα άλλο ποσοστό έχει διολιστήσει και σε μικρότερα κόμματα, γιατί ο χρόνος φέρνει και πικρίες και απογοητεύσεις και θυμούς. Λέω εγώ λοιπόν με τη συμμετοχή μου, αρκετά κράτησε η πίκρα, αρκετά κράτησε ο θυμός, αρκετά κράτησε η εποχή. Τώρα εμείς οι μαχητές της παρατάξεως μπαίνουμε στην πρώτη γραμμή. Καταλαβαίνω ότι είναι σαν να λέτε αρκετά μετασοκομματικά προβλήματα. Ναι, τη μετάφραση κάνω εγώ. Προέχει η Ελλάδα. Προέχει η Ελλάδα και η καλή Ευρώπη. Και είναι συναρπαστικό να σας λέω αυτό που ζω. Επανέρχονται, επιστρέφουν. Ζούμε συγκεντρώσεις ονεδητών εντός εισαγωγικών, αλλά ονεδογενών χωρίς εισαγωγικά, σε όλη την επικράτεια συναρπαστικές. Βλέπετε παιδιά των 55, 60, 65 ετών να γεμίζουν αίθουσες, να με συναντούν και να δίνουν από μπροστά τη μάχη, από την πρώτη γραμμή τη μάχη για μια μεγάλη νίκη. Τολμώ να πω ότι στέλνετε ένα ξεκάθαρο μήνυμα συσπήρωσης στο εσωτερικό του κόμματος, όχι τόσο απευθυνόμενο στην δεξαμενή των ψηφοφόρων την υπόλοιπα, αλλά καθαρά στην βάση του κόμματος, στην Νέα Δημοκρατία. Αυτό ακριβώς θέλω να, πω και να του τονίσω ότι είμαι συγκινημένος, γιατί εδώ στο Ηράκλειο, που έχω περάσει τη σημερινή μου μέρα, περπατώντας, καθώς θα πήγαινα να συναντήσω θεσμικούς παράγοντες, έβλεπα απλούς ανθρώπους που το ζουν αυτό. Ζουν την ανάγκη συσπήρωσης. Ζουν την ανάγκη να μην ξανακαθίσουν στον καναπέ τους, να μην περιμένουν ούτε τις δημοσκοπήσεις, ούτε τα αποτελέσματα που δημιουργούν άλλοι. Άρα λοιπόν η πρώτη μου έκκληση είναι να ψηφίσουν όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες. Όποιο κόμμα θέλουν. Συμμετοχή λοιπόν. Να ψηφίσουν. Συμμετοχή. Και δεύτερον, να επιβραβεύσουν μια προσπάθεια που έκανε η Νέα Δημοκρατία βελτίωσης και του πολιτικού της προσωπικού και του πολιτικού της λόγου. Θέλω να ξανά να σηκώσουν δύο σημαίες. Τη σημαία της ιδεολογίας, έτσι όπως την διεκήρυξε ο Εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμαλής όταν την ίδρυσε, και τη σημαία του προγράμματος του κόμματος που εγγυάται ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως αυριανός πρωθυπουργός. Με αυτές τις δύο σημαίες να πάμε μπροστά, χωρίς μιζέρια, χωρίς γκρίνιες, χωρίς να ασχολούμαστε σοβαρά με τον άλλον πολιτικό σχηματισμό, γιατί ούτως ή άλλως καταραίει, αλλά μόνο με τα προβλήματα της Ελλάδος και τα προβλήματα που έχει η Ευρώπη και πώς μπορεί η Ελλάδα, αντί να είναι ουραγός στην Ευρώπη, να πρωταγωνιστεί για την επίλυσή τους. Και σε αυτό θέλω να έρθουμε, στο πώς η Ελλάδα μπορεί να δει τον εαυτό της στα επόμενα χρόνια μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τους θεσμούς, τις ισορροπίες οι οποίες θα διαμορφωθούν μετά τις ευρωεκλογές. Μάνφερτ Βέμπερ, ένας άνθρωπος ο οποίος υποστηρίχθηκε από τη Νέα Δημοκρατία και προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ δήλωση υποστήριξης, από τους πρώτους. Γιατί αυτή τόσο ξεκάθαρη υποστήριξη? Θεωρείτε ότι μπορεί να διαμορφώσει ένα ευνοϊκό πλαίσιο συζητήσεων για τη χώρα μας? Ο ίδιος με τις δηλώσεις του που έκανε στο Ζάπιο απέδειξε πόσο φιλέλληνη είναι. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Εγώ θέλω μια πολύ ισχυρή Νέα Δημοκρατία στο Λαϊκό Κόμμα, στο οποίο ανήκομαι. Όπως ως γνωστόν, όλα τα κόμματα ανήκουν σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό κόμμα. Το σοσιαλιστικό, τώρα ο κύριος Τσίπρας που ανήκει ακόμη δεν το ξέρει. Μια ισχυρή Νέα Δημοκρατία στο Λαϊκό Κόμμα θα επηρεάζει τις αποφάσεις του Λαϊκού Κόμματος και δεν θα εκτελεί τις αποφάσεις του Λαϊκού Κόμματος. Προπαντός θα δεσμεύει το Λαϊκό Κόμμα για τα εθνικά μας θέματα, που είναι για μένα η υψηλή προτεραιότητα. Μπαίνω στην Ευρωβουλή με την ψήφο του ελληνικού λαού, ελπίζω, για να υπερασπιστώ με πάθος τα εθνικά μας θέματα, όπως υπερασπίστηκα το δικαίωμα η νεολαία της Νέας Δημοκρατίας να έχει ελευθερία και δημοκρατία μέσα στα πανεπιστήμια. Εμείς ανατρέψαμε στα ελληνικό καθεστώς για να υπάρχουμε στα πανεπιστήμια. Λοιπόν, με μια ισχυρή Νέα Δημοκρατία δεν θα τολμήσουν άλλοι να μας περάσουν συμφωνία Πρεσπόνας, το πω έτσι. Ούτε θα τολμήσουν να μας πούν αν το Καστελόριζο είναι στο Αιγαίο ή όχι. Ούτε θα τολμήσουν να μας πούν ότι η ακτογραμμή της Τουρκίας είναι τόσο μεγάλη και άρα έχει περισσότερα δικαιώματα από όσα το διεθνές δίκαιο της αναγνωρίζει. Βάζετε πολλά θέματα στο τραπέζι και θέλω να προλάβω έτσι και όσο ο χρόνος μας επιτρέπει να θέσω ερωτήματα. Όχι, καλά κάνετε και τα θέτετε. Θέλω όμως να μείνουμε λίγο στο κομμάτι του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Με ποια έννοια? Υπήρξε μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για τον Όρμπαν της Ουγγαρίας. Πολλοί λένε ότι ήταν ένα χάδι. Για ένα ζήτημα, όπως είναι το προσφυγικό, για το οποίο η Ελλάδα μας ταλαιπωρείται, σηκώνει πολύ μεγάλο βάρος στις πλάτες της. Ήταν χάδι, θα έπρεπε να ήμασταν πιο αυστηροί και ενδεχομένως να υπάρχει μια πιο αυστηρή δήλωση από την πλευρά του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Φαίνεται χάδι. Θα σας θυμίσω κάποτε, όχι, θα θυμίζω στον εαυτό μου μια σοφή κουβέντα που μου είχε πει ο Ευάγγελος Αβέροφ, ο δικός μου μέντορας.
Ήμουν αρχηγός της ΟΝΕΔ, ήταν ο Ευάγγελος Αβέροφ, ήταν αρχηγός του κόμματος που κράτησε τη Νέα Δημοκρατία ψηλά και ζωντανή. Έχω μάθει, Βασίλη, να σφάζω με το βαμβάκι. Πιο χαμηλά η τόνη, αλλά το ίδιο αποτέλεσμα. Το πήρε το μήνυμα η Ουγγαρία. Και μια και μου θέτε το προσφυγικό. Δεν το βλέπω βέβαια τον Όρμπαν να κάνει πίσω. Κάλεσμα με Σαλβίνη. Θα κάνει πίσω ολόκληρη η Ουγγαρία, αν δεν κάνει πίσω. Πίσω έχει Αχλάδα την ουρά. Ξέρετε, υπάρχει ένα τεράστιο προσφυγικό ρεύμα. Γιατί υπάρχει? Εγώ θα πω τα πράγματα με το όνομά τους. Κάποτε οι ισχυροί της γης θα πρέπει να είναι περισσότερο ειλικρινείς και περισσότερο δημοκράτες στην πράξη. Αντί να πηγαίνουν σε αυτές τις χώρες να πουλάνε ακριβά όπλα και να αγοράζουν φτηνά το φυσικό τους πλούτο, θα πρέπει να πάνε εκεί να επενδύσουν σε οικονομία, σε ανάπτυξη, σε παιδεία και ας κερδίσουν. Mm-hmm. Για να μείνουν αυτοί οι άνθρωποι στην πατρίδα τους και να δουλέψουν. Κανείς δεν είναι πρόσφυγας επειδή το θέλει, από ανάγκη είναι. Συμφωνώ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μέχρι ότου αυτό το πράγμα ρυθμιστεί, που θέλει το χρόνο του, θέλουμε μια Ευρώπη όπου θα διανέμει αυτό το ρεύμα των δυστυχισμένων ανθρώπων με δικαιοσύνη και ανάλογα με το οικονομικό μέγεθος και το πληθυσμιακό μέγεθος της κάθε χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που θέλω να τονίσω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου, η Ελλάδα πρέπει να λύσει ένα θέμα. Γι' αυτό θέλω να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Να οδηγήσει τον τόπο, την οικονομία σε ανάπτυξη για να μπορεί να επιστρέψει στην Ελλάδα το μεγαλύτερό της κεφάλαιο. Το μεγαλύτερό της κεφάλαιο είναι οι νέοι επιστήμονες που πήγαν στο εξωτερικό να δουλέψουν, γιατί η Ελλάδα δεν είχε. Αυτό γκρέμισε το όνειρο τριών γενεών οικογενειών στην Ελλάδα. Mm-hmm. Που είχαν την ιδεολογία να στερηθούμε, να μορφώσουμε τα παιδιά μας για να μείνουν στην Ελλάδα, να δουλέψουν, να αναπτυχθεί ο τόπος και να ζήσουν καλύτερα από εμάς. Δεν περίμεναν ποτέ ότι θα χρειαστούν να γίνουν μετανάστες. Και κάποιοι άλλοι τονίζουν, αριστερές φωνές, ότι ας είναι οι Έλληνες στο εξωτερικό, το δημογραφικό πρόβλημα εδώ στην Ελλάδα θα το λύσουν οι πρόσφυγες. Αυτό είναι πολύ ακραίο και πολύ επικίνδυνο. Θέλουμε λοιπόν επιγόντως κανονικές δουλειές, ανάπτυξη στο ελληνικό, στην Κόσκο, στην περιφέρεια, παντού. Θέλουμε μια κυβέρνηση που θα εμπιστευτεί τους επενδυτές, που θα είναι φιλική προς την επιχειρηματικότητα, όχι προς ολίγους επιχειρηματίες που είναι φιλική η σημερινή κυβέρνηση. Στην επιχειρηματικότητα, με δραματική μείωση των φόρων, με πάταξη της γραφειοκρατίας, θέλουμε οι αγρότες να έχουν μικρότερους φόρους, μικρότερες εισφορές, όλα όχι με λόγια. Ούτε με ένα νόμο και με ένα άρθρο. Θα συμφωνήσω μαζί σας και ξέρετε κι εσείς, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά με τόσα χρόνια ενασχόληση με την πολιτική, ότι δεν θα βγει ποτέ κανένας να πει ότι δεν θέλω νέες επενδύσεις ή δεν θέλω ανάπτυξη, ναι, ή δεν θέλω, ναι, να έρθουν νέες θέσεις εργασίας. Οι του ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλουν, δεν θέλουν. Το λέω και μεταγνώσεως. Τι κάνουν? Καλλιεργούν την Ελλάδα των χαμηλών προσδοκιών. Χτίζουν δουλειές των 200 με 250 ευρώ το μήνα και αυτές ασταθείς εκ περιτροπής. Δύο μέρες τη βδομάδα, τρεις μέρες τη βδομάδα, να μην τρώνε από τα σκουπίδια και να έχουν και νοσοκομιακή περίθαλψη. Και οι Έλληνες να είναι οι επιστήμονες στο εξωτερικό. Αυτό είναι η Ελλάδα των χαμηλών προσδοκιών, όπως ήσαν οι πρώην κομμουνιστικές χώρες. Στην Βουλγαρία, στην Ουγγαρία, στην Πολωνία. Όπου είχαν ιτηθεί με αυτό, ζούσαν με αυτό, δεν είχαν όνειρο. Αυτό πρέπει να ανατρέψουμε. Με το που θα έρθει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, θα μπουν οι μπουλντόζες αμέσως στο ελληνικό. Δεν τις θέλουν τις επενδύσεις. ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός που λέει ότι υπάρχουν αρχαία στο ελληνικό. ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτοί που λένε ότι υπάρχει δάσος στο ελληνικό. ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτό που λέει ότι υπάρχουν αρχαία στο λιμάνι του Πειραιά. Λένε ψέματα. Λένε ψέματα, λέτε, για να μην. Γιατί δεν θέλουν τις επενδύσεις. Οι επενδύσεις, ξεκάθαρο. Πάμε παρακάτω. Πάμε στη συμφωνία των Πρεσπών. Σας έχω ακούσει να λέτε ότι δεν θα αποκαλέσετε ποτέ ως Βόρεια Μακεδονία. Σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθείτε. Ποτέ. Δεν με υποχρεώνει κανείς. Δεν είναι όμως μια ονομασία η οποία έχει συμφωνηθεί, έχει μπει με τη βούλα, αν θέλετε, και εσείς θα κληθείτε αύριο μεθαύριο μέσα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξετάσετε και πιθανή ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Το λέω ευθύς αμέσως. Όρος απαράβατος είναι, προκειμένου να αρχίσει να συζητάει η Ελλάδα την ένταξη στην Ευρώπη, που είναι και το χρήμα που θέλουν τα Σκόπια, να αποδεχθούν ότι δεν είναι Μακεδόνες. Γιατί δεν είναι. Να έρθουν να διεκδικήσουν ένταξή τους στην Ευρώπη με το πραγματικό τους όνομα. Τι είναι? Αλβανοί είναι και Σλάβοι. Καμία αντίρρηση. Θέλουμε καλές σχέσεις
Εάν αποδεχθούν ότι δεν είναι Μακεδόνες, που δεν είναι, αν αποδεχθούν ότι είναι Σλάβοι και Αλβανοί, τότε δεν θα θέλουν ούτε το Βόρεια Μακεδονία. Υπό ποιο καθεστώς θα μπορούσε να γίνει αυτό τώρα, αφού υπάρχει ήδη μια συμφωνία των προσφύγων. Εάν οι ίδιοι αποδεχθούν ότι δεν είναι Μακεδόνες, την αλήθεια δηλαδή. Εγώ μπορώ να αποδεχθώ ποτέ ότι δεν είμαι Έλληνας, αφού είμαι Έλληνας. Είναι δυνατόν να δέχομαι εγώ ως Έλληνας και να αφήσω ως παρακαταθήκη στην επόμενη γενιά ότι υπάρχουν Μακεδόνες εκτός Ελλάδος, εκτός των Μακεδόνων Ελλήνων? Τι θα μάθουν τα παιδιά, τα εγγόνια, να καλλιεργήσω εγώ τέτοιον εθισμό? Ποτέ δεν θα το κάνω. Και έχουμε ευθύνη και οι πολιτικοί και οι δημοσιογράφοι, όλοι οι άνθρωποι που διαμορφώνουμε κοινή γνώμη, οι καθηγητές, οι δάσκαλοι, οι γονείς. Πώς θα τους πούμε Μακεδόνες? Άρα δεν θα ενισχύσουμε την τάση ορισμένων γραφικών στη Μακεδονία μας? Να επιμείνω με ένα άλλο ερώτημα, κύριε Μιχαλολιάκο, θα με επιτρέψετε. Γιατί όχι να μην την αποκαλείτε Βόρεια Μακεδονία? Γιατί δεν είναι. Όταν και η κυβέρνηση Καραμαλή έλεγε σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό. Θα σας πω, επειδή είστε πολύ ευφυείς και χαίρομαι γι' αυτό να βλέπω στην περιφέρεια, στην Κρήτη, συγκροτημένους δημοσιογράφους με πολύ καλές ερωτήσεις. Η Ελλάδα είχε την τύχη να έχει το μεγαλύτερο πολιτικό ηγέτη του 20ου και του 21ου αιώνα, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Μετριοπαθής πολιτικός. Και πρόεδρος δημοκρατίας, όχι αρχηγός κόμματος, για να διεκδικήσει σταυρούς, ψήφους κτλ. Και είπε το περιβόητο, η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική. Τώρα, ο Κώστας ο Καραμαλής στο Βουκουρέστι. Πρωθυπουργός. Μέλος της κυβερνήσης του, της οποίας ήμουν και εγώ. Ήσασταν και εσείς, ναι. Τότε ο Καραμαλής αντιμετώπισε και ενίκησε τον Μπους, τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, που είχε στην ατζέντα του ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ. Ήταν ελιγμός. Γιατί εγνώριζε ότι αυτό τότε τα Σκόπια δεν θα το δέχονται. Και βεβαίως προϋπόθεση ήταν να αποδεχθούν ότι δεν είναι Μακεδόνες, να αποδεχθούν ότι δεν υπάρχει γλώσσα μακεδονική, γιατί οι Μακεδόνες ομιλούν μία γλώσσα, την ελληνική, όπως και οι Πελοποννήσοι, όπως και οι Κρήτες, όπως και οι Πειρώτες, όπως και οι Θεσσαλοί. Εμείς έχουμε καθαρή θέση, εθνική θέση. Ο Κώστας ο Καραμαλής ήταν πολύ καλός πρωθυπουργός και μπόρεσε να πετύχει αυτό. Ήταν γραμμένο στην ημερήσια διάταξη, ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ. Δεν εντάξει. Κύριε Μιχαλολιάκο, αν τη δούμε και στο πρακτικό τα επόμενα χρόνια, στα πρακτικά ζητήματα την συμφωνία αυτή, έχω ακούσει τη Νέα Δημοκρατία να λέει ότι ο κύριος Τσίπρας έδωσε λίγο Σκόπια, πήρε λίγο χρέος, ότι ήταν ένα αποτέλεσμα, αν θέλετε, συνδιαλλαγής. Από τη μία λέει αυτό η Νέα Δημοκρατία, από την άλλη λέει ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε ένα μεγάλο εθνικό θέμα. Από την άλλη βλέπουμε μια Ευρώπη, και όχι μόνο Ευρώπη, η οποία χαιρέτησε τη συμφωνία αυτή. Είπε έγινε ένα βήμα. Αν αύριο μεθαύριο η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση και μέσα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πιέσει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα πει, όπα, Σκόπια, Βόρεια Μακεδονία, όπως θέλετε πείτε το, δεν έχει είσοδο εδώ. Δεν έχουμε πρόβλημα. Θα σου πω. Με απόλυτη ειλικρίνεια, γιατί με τα εθνικά μας θέματα δεν παρακάνουμε πολιτική. Από μια κακή λύση είναι πολύ καλύτερη η μη λύση. Πολύ περισσότερο είναι καλύτερη η μη λύση από μια ενδοτική λύση. Ενθυμίστε τον αείμνηστο Τάσο Παπαδόπουλο, τον πρόεδρο της Κύπρου, όταν του είχαν βάλει το μαχαίρι στο λαιμό όλοι, μεταξύ των οποίων και ο Σιμίτης και ο Γιώργος Παπανδρέου ως πρωθυπουργός και υπουργός εξωτερικών, ο δεύτερος, να αποδεχθεί το σχέδιο Ανάν. Ο Τάσος Παπαδόπουλος σε ένα ιστορικό διάγγελμα είπε το όχι. Και ο Κώστας ο Καραμαλής που είχε εντωμεταξύ γίνει πρωθυπουργός το στήριξε απόλυτα. Τότε προέβλεψαν όλοι το τέλος της Κύπρου. Ήρθε το τέλος της Κύπρου ή βγήκε από τα μνημόνια πολύ γρηγορότερα από εμάς και σήμερα κοντεύει να γίνει υπερδύναμη ενεργειακή. Παρά το γεγονός. Από μια κακή ενδοτική λύση. Ήταν καλύτερο να το αφήσουμε να εκκρεμεί αυτό το θέμα, να συνεχίσουμε. Εγώ θέλω να λυθούν όλες οι εθνικές εκκρεμότητες. Αλλά να λυθούν με εθνική αξιοπρέπεια. Είναι δυνατό να καλλιεργεί τώρα αυτή η κυβέρνηση του Τσίπρα, του κυρίου Τσίπρα, του ΣΥΡΙΖΑ, ότι αυτό θα χρησιμοποιηθεί ως πιλότος για την επίλυση και άλλων εθνικών εκκρεμότητων και να βγαίνει ο υπουργός ή ο πρώην υπουργός ή ο βουλευτής και να αμφισβητεί αν το Καστελόριζο είναι Αιγαίων ή όχι, ή να αναφέρεται στις ακτογραμμές και πόσο μεγάλες είναι, και αυτό ίσως να ξεπεράσουμε το διεθνές δίκαιο. Με την Τουρκία δεν έχουμε άλλη διαφορά από τη Νυφαλοκρηπίδα, καμία άλλη. Τέλος.
Είναι δυνατόν να δεχθούμε λύση για το Κυπριακό χωρίς αποχώρηση των στρατευμάτων κατοχής, εισβολής και κατοχής? Υπάρχουν ορισμένες κόκκινες. Είναι δυνατόν να δεχθούμε λύση στα Σκόπια χωρίς να αποδεχθούν ότι δεν είναι Μακεδόνες? Είναι μερικά πράγματα τα οποία είναι τόσο αυτονόητα. Είναι κόκκινες γραμμές. Σε ό,τι αφορά τους Ευρωπαίους και τους Αμερικανούς. Όσο τους πείθεις, τόσο πείθονται. Όσο προσπαθείς να τις πείσεις. Αν απλώς πειθαρχείς και υπακούεις, δεν έχουν κανένα λόγο. Πάντως, επειδή είπατε για την Τουρκία, υπάρχουν φωνές που λένε να σταματήσουν, να παγώσουν ως εδώ κόκκινες γραμμές για τις συζητήσεις, τις συνταξιακές συζητήσεις της Τουρκίας. Αυτό μας ωφελεί, κύριε Μιχαλολιάκο. Όχι, εγώ θέλω και την Τουρκία, Ευρώπη. Είναι φωνές και από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Αλλά υπό μία προϋπόθεση, ότι θα παραιτηθεί ανιστόρητων και παράλογων διεκδικήσεων που πλήττουν και βλάπτουν το διεθνές δίκαιο και τα εθνικά μας συμφέροντα. Καλή σχέση γειτονίας θέλουμε με την Τουρκία. Αλλά όχι με εθνική υποχώρηση. Όχι άλλο μικροελλαδισμός. Όχι άλλη ταπείνωση. Έχουμε την ταπείνωση στον Ήμια. Έτσι, ήμουν βουλευτής όταν βγει ο κύριος Σιμίτης και είπε: ευχαριστώ την κυβέρνηση των ΗΠΑ που με την παρέμβασή τους είχαμε την κατάρριψη του ελικοπτέρου, την κατάληψη του νησιού και το γκριζάρισμα των νησιών μας. Όχι άλλη ταπείνωση. Είμαστε πιο ισχυρή χώρα από την Τουρκία. Σας το λέω και ως πρώην υφυπουργός Εθνικής Αμήνης. Και στρατιωτικά είμαστε πιο ισχυρή χώρα. Και πριν από το πραξικόπημα. Που έγινε και που αποδυνάμωσε έτσι. Δεν κάνουμε το λάθος, κύριε Μιχαλολιάκο, γιατί δεν σας πει. Δεν θέλω πόλεμο, ειρήνη θέλω. Συμφωνούμε. Επένδυση στην υγεία θέλω, στην παιδεία θέλω. Όμως λίγο φαίνεται ότι υπάρχει μια δράση, αντίδραση. Η δράση έρχεται από την Τουρκία πάντα και αντίδραση από εμάς. Και εμείς πάντα καλώς κατεβάζουμε τους τόνους, αλλά μονίμως κάνουμε λίγο το παιχνίδι του ποντικού και της γάτας στις σχέσεις μας. Εγώ θέλω χαμηλούς τόνους και αποφασιστικότητα. Ο Κωνσταντίνος ο Καραμανλής και ο Ευάγγελος Αβέωρος θωράκισαν την Ελλάδα. Είμαστε ισχυρή χώρα. Τη θωράκισαν και στρατιωτικά και πολιτικά. Εμείς ήμασταν στους 10 ισχυρούς της Ευρώπης. Χωρίς λογιστικά παιχνίδια. Με την αξιοπρέπειά μας και με την ισχύ μας. Λοιπόν, και με αυτήν την σταθερή σχέση είμαστε υπερδύναμοι στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Να έχουμε σχέσεις φιλίας και καλής γειτονίας. Με κόκκινες γραμμές στα εθνικά μας θέματα. Τόσο απλό είναι. Και αυτό να το σηκώσουμε σημαία παντού. Ξέρετε, εγώ θα σας πω ένα προσωπικό μου παράδειγμα. Μου βγαίνει, γιατί λέμε φταίνει οι ξένοι. Οι ξένοι τα δικά τους συμφέροντα θέλουν να υπηρετήσουν. Τα δικά μας εμείς. Αν έρχονται οι ξένοι στα γραφεία των υπουργών και οι υπουργοί δεν σηκώνουν τα επιχειρήματα στην ατζέντα τα ελληνικά, προφανώς θα υποχωρήσουν. Όταν είχα γίνει υφυπουργός Εθνικής Αμήνης και είχε έρθει ο Αμερικανός πρέσβης για να προετοιμάσουμε το ταξίδι μας στη διμερή συνεργασία, στο τέλος μου λέει ο διευθυντής του στρατιωτικού της εθιμοτυπίας, πρώτη φορά άκουσα πολιτική ηγεσία να μιλάει και, ενώ μέχρι τώρα μόνο άκουγε. Έτσι όπως τα ακούτε μου το. Λοιπόν, το δίκαιο των εθνικών μας θεμάτων. Τεκμηριωμένο, με ισορροπία, με λογική, με πειθό. Και όλοι είναι έτοιμοι να ακούσουν, δεν είναι αρθέλληνες. Την Ελλάδα την εκτιμούν και για την ιστορική της διαδρομή και για την ιστορική της προσφορά. Αλλά όχι μόνο να ζητάμε λεφτά. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Σίγουρα είχα πολλά ερωτήματα ακόμα να σας θέσω, αλλά ξέρω ότι σας περιμένουν και στην ΟΔΕ Ηρακλείου και θέλετε να είστε πάντα τυπικό. Σας ευχαριστώ όμως πάρα πολύ που είχαμε αυτή. Εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Και ελπίζω να έχουμε και στο μέλλον και άλλη ευκαιρία. Βεβαίως, εννοείται. Σας ευχαριστώ πολύ. Χωρίς την πίεση των εκλογών. Έτσι. Να είστε καλά. Να είστε καλά.